Χαίρετε. Καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε. Κάντε καφέ. Και ελάτε να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπετε το πονηρό ύφος. Πονηρό έως θριαμβικό που έχω στη φωτογραφία του εξωφύλου. Το ερώτημα που έχει στείλει μια φίλη είναι πώς αποστομώνουμε τους τοξικούς και στη συνέχεια που θα σας διαβάσω την επιστολή της θα καταλάβετε και γιατί έχω αυτό το ύφος. Αγαπητή Θέκλα, ελπίζω να είσαι πολύ καλά. Είμαι και το ίδιο εύχομαι και διεσέ. Συγχαρητήρια καταρχάς για τη δουλειά σου, είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πολύ, κούκλα μου, να είσαι καλά. Σε παρακολουθώ εδώ και 2 χρόνια περίπου και έχω διαβάσει και το βιβλίο σου «Να μείνω ή να φύγω». Με βοήθησε πολύ, χαίρομαι. Και από ό,τι κατάλαβα έμεινες. Άμα σας λέω εγώ ότι το «Να μείνω ή να φύγω» δεν είναι μόνο για να φεύγει ο κόσμος, να ακούτε. Έπεσα πάνω σε post σου, σε μια ανάρτησή μου δηλαδή, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για μένα που πάλευα με στρες, επιλόχιο κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν τραβάει μέχρι τα 2,5 χρόνια του παιδιού, αλλά εγώ σίγουρα τη βίωσα μέχρι τότε. Επιλόχιο γράφης. Δεν ξέρω αν ήταν επιλόχιος κατάθλιψη, ήταν μια επιλόχιος δυσθυμία ή μια στενοχώρια ή μια συναισθηματική διαταραχή, η οποία προέκυψε μετά τη γέννα και με βάση και με όλα τα υπόλοιπα που θα διαβάσουμε παρακάτω. Και πολλά προβλήματα με τον σύντροφό μου που κυρίως συνδέονται με την τοξική σχέση του με τους δικούς του. Μένω στο εξωτερικό, σε μια μεσογειακή χώρα και ο σύντροφος μου κατάγεται από τη χώρα αυτή. Δεν ξέρω τι λένε για τις Ελληνίδες πεθερές. Μπορώ με τα βεβαιότητας να σου πω πως οι πεθερές αυτής της εθνικότητας εδώ που ζω είναι 100 φορές χειρότερες. Μεσογειακή χώρα, καυτό αίμα. Δεν θα μακρηγορήσω εξιστορώντας περιστατικά πυρουκάλους με τα πεθερικά μου, γιατί προσπαθώ για τη δική μου ψυχική ηρεμία και τη σχέση μου να τα αφήσω πίσω. Παρά τα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε δυστυχώς καθημερινή επαφή με τα πεθερικά μου, δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκομαι στη θέση να βάλω μελεχτικά εν είδη αστείου. Αυτό του σου κάνω αστεία και σου ρίχνω κακίες, γνωστό κόλπο των τοξικούλιδων. Για παράδειγμα, προλίγο πεθερός μου ρώτησε αν θα βγούμε βόλτα σήμερα και επειδή απάντησα ναι προς το απόγευμα γιατί το πρωί δουλεύω, μου απαντά, καλά, τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά. Ασχολίαστο ο πεθερός. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο τραγικό και να φαίνεται πως απλώς είμαι μηγιάνγκιχτη, αλλά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σε πιστεύω. Δουλεύω από το σπίτι και δυσκολεύονται όλοι να καταλάβουν ότι δεν σερφάρω άσκοπα στο διαδίκτυο και πολλάκι σμυρωνεύονται γι' αυτό. Μπορεί να σε ζηλεύουν κιόλας. Να σε φθονούν, πεθερός, πεθερά, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Γενικά είναι πολύ ανταγωνιστικοί μαζί μου και τα δύο πεθερικά μου και δεν χάνουν ευκαιρία να μου επιτεθούν ή να κάνουν σχόλια ή να συγκρίνουν εμένα με την κόρη τους, το παιδί μου με το άλλο εγγόνι, το αυτοκίνητό μου με το δικό τους κτλ. Φθόνος που μπορεί να γίνει και προς την ύφη μας και προς το γαμπρό μας. Φθόνος. Ο λόγος που σου γράφω όμως είναι για να ρωτήσω τη γνώμη σου σχετικά με το πώς απαντούμε σε τέτοια σχόλια. Εξού και το ύφος που έχω στο εξώφυλλο του βίντεο. Γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να πω ωραίες φαρμακερές απαντήσεις σε φαρμακερά σχόλια. Εγώ θυμώνω με τον εαυτό μου γιατί δεν μου βγαίνει αντανακλαστικά μία αποστομωτική και βιτριολική απάντηση. Ω, εσύ το έχεις πάρει και ένα βήμα παρακάτω. Όχι απλώς φαρμακερά, βιτριολικά. Μένω με το στόμα ανοιχτό από το θράσος τέτοιων ανθρώπων να έχουν το ταλέντο να τους βγαίνουν αβίαστα κακίες και πικρόχολα σχόλια. Δέχομαι ότι πολλές φορές η καλύτερη απάντηση είναι η σιωπή, αλλά από την άλλη δεν θέλω να νιώθω ότι δεν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Σε τελική ανάλυση, μάλλον, η ερώτηση μου είναι πώς μπορώ να γίνω λίγο κακιά. Πώς μπορώ να γίνω λίγο κακιά. Και αυτός θα είναι ο τίτλος του vlog, το αποφάσισα τώρα. Δεν θα βάλω την ερώτηση που είχες κάνει εσύ στην αρχή, πώς αποστώνουμε τους τοξικούς. Πώς μπορώ να γίνω λίγο κακιά. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και σου στέλνω μια αγκαλιά. Έχεις αγάπη μου και από μένα μια μεγάλη, νοητή, σφιχτή, αγαπητική αγκαλιά. Πώς μπορείς να γίνεις λίγο κακιά. Πώς μπορείς να γίνεις καθρέφτης στα τοξικά πεθερικά σου και να τους αποστομώνεις. Εφόσον έχεις διαβάσει το βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω» και εφόσον είσαι μαζί με τον άντρα σου, δεν χρειάζεται να σου πω όλα όσα γράφω στο βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω» στο κεφάλαιο «Χωρίζεις για την πεθερά», στο οποίο εν περιλήψη θα πω τώρα για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή δεν έχει τύχει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο βίντεο εδώ στο κανάλι,
ότι τα πεθερικά τα οριοθετεί το δικό τους το παιδί, ο γιος τους σε αυτή την περίπτωση. Γράφεις όμως ότι και ο άνδρας σου έχει τοξική σχέση με αυτούς. Μπορώ να υποθέσω ότι κάνετε συζητήσεις με τον άνδρα σου, ότι προσπαθείτε μαζί να βρείτε τρόπο να ισορροπήσετε αυτή την κατάσταση. Τώρα, πώς τους απαντάς? Καταρχάς, έχω μία πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα όταν βρίσκομαι σε περιβάλλοντα ξένα ή και γνωστά περιβάλλοντα, αλλά ειδικά όταν είμαι προσκεκλημένη σε κάποια τραπέζια και τέτοια, όταν πήγαινα τότε που ήμουν στην Κύπρο κλπ, ανέπτυξα την παρατηρητικότητα και έχω παρατηρήσει κάποιες νύφες που απαντάνε αποστομωτικά στις πεθερές τους και οι πεθερές τους μούγκα και στους πεθερούς τους έχει τύχει. Καταρχάς, μία κοπέλα που έχω στο μυαλό μου, δεν θα πω ποια είναι, δεν τη γνωρίζετε ούτως ή άλλως, είναι μία πολύ ευφύς γυναίκα, μορφωμένη, η οποία έχει παντρευτεί έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζουν, αλλά έχει και ίδια γονείς που είναι παρεμβατικοί και έχει και πεθερικά που είναι παρεμβατικά. Θα έλεγα ότι τα πεθερικά της είναι λίγο πιο ευγενικά από τους γονείς της. Όμως έτυχε τύχει να την δω όταν η πεθερά της κάνει μία ερώτηση η οποία είναι αδιάκριτη ή κάνει ένα σχόλιο το οποίο είναι ατέριαστο, να γυρίσει με πάσα φυσικότητα και να της πει: «Μαμά, θεωρώ ότι το σχόλιο που κάνατε ήταν απρεπές». Της μιλάει μάλιστα και στον πληθυντικό. Και τη λέει και «μαμά». Κάποιοι λένε την πεθερά «μητέρα». Κάποιοι τη λένε με το όνομα σου, τη λέει και «μαμά». «Μαμά, σας παρακαλώ πολύ, το σχόλιο που κάνατε ήταν άκερο». Άκυρο. Ή την έχω δει να απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν νομίζω ότι είναι αυτή η τύπισσα, την οποία θαυμάζω όπως έχετε καταλάβει, εάν ήταν στη θέση σου και τη έλεγε ο πεθερός της «καλά, πόσα λεφτά», τι σου είχε πει ακριβώς αυτός ο τρελός? Ένα λεπτό να δω. Τι σου είχε πει? «Καλά, τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά? Θα τα επενδύσω σε μια καλή κηδεία για σένα. Θα σου αγοράσω το καλύτερο φέρετρο όταν έρθει η ώρα σου. Το καλύτερο μνήμα θα σου χτίσω. Γι' αυτό δουλεύω, για σένα δουλεύω». Κακό. Είναι αυτός αγενής, γίνε και εσύ αγενής. Μια άλλη απάντηση. «Καλά, τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά?» Απάντηση. «Ξέρω εγώ τι θα τα κάνω. Ξέρω εγώ τι θα τα κάνω. Άμα θες και εσύ πολλά λεφτά, δούλεψε και εσύ». Γιατί είναι προφανές ότι ζηλεύει για τα λεφτά που θεωρεί ότι βγάζεις. Όχι, είναι καλύτερη απάντηση με το «θα τα επενδύσω σε ένα καλό φέρετρο για σένα όταν έρθει η ώρα σου». Πρέπει να απαντάς, ναι. Καταλαβαίνω ότι όταν είσαι καλό βολοπλάσμα και όταν έχεις καλή διάθεση και όταν είσαι και λίγο people pleaser, ότι είναι πολύ δύσκολο να μπεις σε αυτό το πνεύμα. Όμως πρέπει να το πάρεις και λίγο στην τρέλα το θέμα. Καταρχάς, έλεγξε ξανά με τον σύντροφο σου αν μπορείτε να απομακρυνθείτε από την καθημερινή επαφή. Δεν ξέρω ποιο είναι το house setting σας, με ποιο τρόπο ζείτε. Αν ζείτε στο ίδιο κτίριο ή αν ζείτε ακόμη στο ίδιο σπίτι, δεν ξέρω πώς είναι η συνθήκη σας. Η γνώμη μου είναι να προσπαθήσετε να μην έχετε καθημερινή επαφή. Να έχετε επαφή τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Η περίπτωση που σας είπα προηγουμένως της επιτυχημένης νύφης δεν βλέπει τα πεθερικά της καθημερινά. Η καθημερινή επαφή είναι φυσικό να μας αναστατώνει. Προσπάθησε να περιορίσεις τις επαφές και αν δεν σου βγαίνει να πεις κακίες, μπορείς να πεις «αυτό που μου είπες τώρα με στενοχώρησε. Αυτό που μου είπες τώρα με προσέβαλε. Ένιωθα καλά προτού μου πεις αυτή την κακία και τώρα δεν νιώθω καλά». Να το πεις και να φύγεις από το δωμάτιο. Ή να πεις «θα πάω για λίγο στο άλλο δωμάτιο γιατί αυτό που μόλις μου είπατε είναι προσβλητικό και με έχει ενοχλήσει». Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να κάνεις καυγά, δεν είναι ανάγκη να πεις το κακόβουλο ή βιτριολικό σχόλιο που είπα εγώ προηγουμένως, το είπα για να γελάσουμε και λίγο,
Εάν σου εκφράζει, ελεύθερα. Δεν θα ζητήσω copyright. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δίνουμε feedback στους τοξικούς με τους οποίους ερχόμαστε αναπόφευκτα σε επαφή. Αυτό που μου είπες με έχει ενοχλήσει. Αυτό που μου είπες με έχει κάνει να νιώσω άσχημα με τον εαυτό μου. Αν αυτό που ήθελες να επιτύχεις με την κουβέντα που μου είπες ήταν να μου χαλάσεις τη διάθεση, το πέτυχες. Μπράβο! Μου έχεις χαλάσει τη διάθεση. Νιώθεις ωραία τώρα? Αυτό είναι ειρωνία. Και η ειρωνία είναι επίσης λίγο βιτριολική. Άρα αν θέλουμε να μείνουμε στα πλαίσια της ευγένειας, δίνουμε απλώς ανατροφοδότηση για το γεγονός ότι μας έχει ενοχλήσει, μας έχει στενοχωρήσει, μας έχει αναστατώσει ένα συγκεκριμένο σχόλιο. Αν θέλουμε να είμαστε καυστικοί και μπορούμε να είμαστε καυστικοί, γινόμαστε καθρέφτης ή μπορούμε να γίνουμε ειρωνικοί. Του στυλ, συγχαρητήρια, τα έχεις καταφέρει να μου χαλάσει τη διάθεση. Μπράβο! Στην πραγματικότητα όμως, η πιο αποστομωτική λύση προς τους τοξικούς είναι το no contact και το stonewalling. Το να μην έχεις καμία επαφή μαζί τους και να μην τους μιλάς. Αλλά ξαναλέω, δεν γνωρίζω ποιες είναι οι συνθήκες σου, οι οικονομικές, οι πρακτικές, μέσα στην οικογένεια. Σίγουρα υπάρχουν λόγοι για να έρχεστε σε επαφή. Σκεφτείτε το όμως και εσύ και ο άνδρας σου, μήπως μπορείτε να βρείτε μια λύση που να μην έρχεστε σε τόσο πολύ επαφή. Να αραιώσετε τις επαφές. Εγώ για παράδειγμα, όσο ζούσα στην Κύπρο, είχα μετακομίσει σε μια πόλη πολύ μακριά. Όσο πιο μακριά μπορούσα να μετακομίσω, στα πλαίσια του μικρού νησιού, 2 ώρες μακριά. Για να μην έρχομαι συχνά σε επαφή με τους γονείς μου, εννοώ. Όσοι παρακολουθείτε εδώ το κανάλι γνωρίζετε ότι έχω μια λίγο ιδιαίτερη σχέση με τη μαμά, την οποία την αγαπώ πάρα αυτά, αλλά δεν πάβει κάποιες φορές η σχέση μας να γίνεται τοξική. Και έτσι αποφάσισα να μετακομίσω σε μια πόλη πολύ μακριά, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσω τις επαφές μας και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες όταν θα συναντιόμαστε, να είμαστε αγαπητικοί και να μην καταφεύγουμε σε ειρωνίες, σε άσχημα σχόλια, σε κακεντρεχή σχόλια, σε μειωτικά σχόλια, σε βλέμματα μη επικοδομητικά κτλ. Κτλ, κτλ. Φυσικά η σχέση κόρης μάνας είναι πολύ διαφορετική από τη σχέση νύφης πεθερού και νύφης πεθεράς. Όταν είσαι νύφη δεν έχεις την ίδια συγγένεια που έχει η κόρη. Η κόρη μπορεί να αναστατώνεται και περισσότερο από τη μάνα της ή τον πατέρα της, από την νύφη, από την πεθερά ή τον πεθερό. Και επίσης η κόρη μπορεί να νιώθει πιο άνετα να απαντήσει πίσω στον ίδιο τόνο και να ξέρει ότι επειδή είναι οι γονείς της ή επειδή είναι η μάνα της, αυτό δεν θα χαλάσει τη σχέση τους. Ενώ ούσα νύφη είναι φυσιολογικό να ανησυχείς ότι αν μιλήσεις με άσχημο τρόπο και αν δημιουργήσεις ένα μεγάλο ρήγμα στη σχέση σου με τα πεθερικά σου, ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει άμεσα το γάμο σου. Άρα είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου και χρειάζεται να ισορροπήσεις, ούτως ώστε να έχεις μια καλή συνθήκη. Καλή δύναμη, δουλέψτε με τον άντρα σου το γάμο σας, μετάφρασέ του στη γλώσσα που μιλάει το βιβλίο που έχεις διαβάσει, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Καλή δύναμη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ακούστε το κι εσείς οι υπόλοιπες οι Ελληνίδες ή αυτές που έχετε Ελληνίδες πεθερές που τα βάζετε με τις Ελληνίδες και τις Κύπριες πεθερές ότι έχει και χειρότερες. Δεν λέω όμως τη χώρα, ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηθήκουμε, είναι μια μεσογειακή χώρα. Shit happens, life happens και είναι πολύ καλή ιδέα να απαντούμε σε αυτό. Ξαναλέω, εάν έχουμε τη δύναμη και το θράσος, απαντούμε στον ίδιο τόνο ή απαντούμε ειρωνικά. Αν δυσκολευόμαστε να το κάνουμε αυτό, δίνουμε ανατροφοδότηση συνέχεια. Αυτό που έχεις κάνει με έχει στενοχωρήσει. Και βάζουμε οριοθέτηση, όρια. Θα φύγω, θα πάω στο άλλο δωμάτιο μέχρι να νιώσω καλύτερα. Δηλαδή δίνουμε μια πρακτική ανταπόκριση σε αυτό που μας έχει μιλήσει με έναν τρόπο μειωτικό, τον πεθερό μας ή την πεθερά μας στην παρούσα περίπτωση, ώστε να ξέρει ότι οι πράξεις του έχουν συνέπειες, έστω και αν η συνέπεια είναι τόσο μικρή όσο εσύ να πάρεις το μωρό σου και να πας στο διπλανό δωμάτιο, να τον αφήσεις, να την αφήσεις μόνη της στο σαλόνι, στην κουζίνα που βρίσκεται. Η γνώμη μου. Θα χαρώ να ακούσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια και καλή δύναμη σε όσες έχετε πεθερούς και πεθερές και σε όσους έχετε πεθερούς και πεθερές δηλαδή, γιατί είναι ένα κομμάτι από την πολυπλοκότητα της ζωής ενός παντρεμένου ανθρώπου και για όσους είστε ελεύθεροι ή είμαστε ελεύθεροι, είναι ένα πράγμα για το οποίο να νιώθουμε ευγνώμονες που δεν έχουμε να διαχειριστούμε πεθερικά. Η κάθε περίπτωση και τα καλά της και τα κακά της. Καλημέρα να έχουμε.